Η είσοδο στην αγορά τη Ιρλανδία, η διάθεση ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου μέσω placement από το βασικό μέτοχο σε θεσμικού επενδυτέ και η πρόβλεψη για αύξηση πωλήσεων και κερδών προφόρων κατά 19 και 19,5 αντίστοιχα το 2017 σε σύγκριση με το 2016 ήταν οι σημαντικότερε ειδήσει που προέκυψαν από τη χθεσινή παρουσίαση τη συγμένη κρικρή στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Για το ενδεχόμενο placement μέσα στο 2018, ο κύριο Τσινάβο τόνισε. Ναι, είμαστε έτοιμοι και προετοιμαζόμαστε για να διαθέσουμε ένα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου σε θεσμικού επενδυτέ, από το ποσοστό που κατέχει η οικογένειά μου. Βέβαια, δεν μπορώ να αποκαλύψω εάν το 76% θα γίνει 70% ή 65%, αλλά είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε την πλειοψηφία τη εταιρεία και να διοικούμε την επιχείρηση όπω κάνουμε από την πρώτη μέρα τη ίδρυσή τη. Στην διάρκεια τη παρουσίαση, τα στελέχη τη Κρικρή έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχώ ανωδική πορεία τη εταιρεία και στην αύξηση των πωλήσεων στα προϊόντα παγωτού κατά 8,6%, επίδοση η οποία κατατάσσει τη μάρκα κρυκρή στη δεύτερη θέση της ελληνικής αγοράς παγωτού με μερίδιο 15%. Ο στόχος που θέτει η εταιρεία για τις εξαγωγές είναι σύντομα να αποτελούν το 50% των πωλήσεών της, με έμφαση στην ευρωπαϊκή και πρωτίστως τη βρετανική αγορά, όπου το γιαούρτι ελληνικού τύπου κάνει συνολικά τζήρο 205 εκατομμυρίων ευρώ. Σε περίπτωση μάλιστα που η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δυσχεραίνει τι εξαγωγέ για ορτιό από την Ελλάδα, η Κρικρή είναι διαθετημένη να προχωρήσει στην παραγωγή των προϊόντων τη σε μονάδα στη Βρετανία. Για την Ελλάδα, ο κύριος Τσινάβο υπογράμισε ότι η εταιρεία έχει άριστη σχέση με τι πέντε μεγάλε αλυσίδε σούπερ μάρκετ, τονίζοντα επίση ότι η Κρικρή παράγει σήμερα το 70% με 80% του συνόλου των προϊόντων για ορτιού ιδιωτική ετικέτα στην Ελλάδα.